επευκαιρία της ενάρξεως της νέας χρονιάς. Συμμετείχαμε στην δοξολογία και θα ακολουθήσει η ανταλλαγή ευχών στην νομαρχιακή, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στον τέταρτο όροφο. Όμως εκεί είναι περιορισμένος ο αριθμός των προσκεκλημένων, εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα του λόγω της πανδημίας. Θέλω να ευχηθώ με την έναρξη του εμβολιασμού να είναι η απαρχή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής της πανδημίας, να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό την άσχημη κατάσταση και να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Εμείς παράλληλα να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε αλλάξει σελίδα. Δουλεύουμε οργανωμένα και συστηματικά να μπορέσουμε να δώσουμε πολλά έργα στον τόπο. Ήδη δρομολογούνται πάνω από 65 χιλιόμετρα νέα οδικά έργα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, πράγμα το οποίο είχαμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε, και βεβαίως είναι το ξεκίνημα, δεν είναι αυτό το σύνολο. Δουλεύουμε πάνω στα εγκυοβελτιωτικά, στα πολιτιστικά, στα αθλητικά, σε όλους τους τομείς. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αναλύσω. Σημασία έχει ότι έχει αλλάξει σελίδα και πάμε σε μια καινούργια μέρα για την Μεσσηνία, η οποία θα πάρει οπωσδήποτε το μερτικό της και ενδεχομένως και ένα μέρος από το χαμένο χρόνο που δεν πήρε αυτά που δικαιούται. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία στο 2021 και να μπορέσουμε να εορτάσουμε σταδιακά όσο γίνεται καλύτερα εντός της χρονιάς αυτή την σημαντική επέτειο για την εθνική παλιγενεσία, για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, του 1821. Ευχαριστώ πολύ. Πέρυσι σαν σήμερα δίναμε ευχές το 2020 να είναι μια καλή χρονιά. Καλωσορίζαμε δηλαδή το νέο έτος και τη νέα δεκαετία. Δυστυχώς ο χρόνος ήταν δύσκολος. Αυτό το είδαμε, το ζήσαμε, το βιώσαμε. Το άσχημο ήταν ότι είχαμε και ανθρώπινες απώλειες. Να συμφωνούμε λοιπόν το 2021 που μεταφέρει το μήνυμα από το κλείσιμο του 2020, το εμβόλιο δηλαδή, το μήνυμα αισιοδοξίας, το 2021 να μας δώσει πίσω τη ζωή μας και η ζωή μας θα την πάρουμε πίσω μέσα από τον μαζικό εμβολιασμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ονειρευτούμε και να σχεδιάσουμε και πάλι. Εύχομαι το 2021 να μια χρονιά δημιουργική. Οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Προκλήσεις που έρχονται ως συνέχεια της δεκαετούς κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και βέβαια της υγειονομικής κρίσης που έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Οι προκλήσεις λοιπόν πολλές, θα πρέπει για να καταφέρουμε να συνεργαστούμε βάζοντας με σχέδιο, με όραμα αλλά και με διεκδικήσεις πολλές μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εύχομαι το 2021 να είναι παραγωγικό, δημιουργικό και ειρηνικό και να έρθει πάλι το χαμόγελο στα χείλη σε μικρούς και μεγάλους. Χρόνια πολλά. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Η σκέψη μας, όλων μας σήμερα, είναι σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάστηκαν το 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και σε όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και δουλεύουν για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της υγείας όλων μας. Επίσης, η σκέψη μας είναι σε όλους τους συμπολίτες μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, που το 2020 μέσω μιας εθνικής δοκιμασίας ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή για πολλούς μήνες προκειμένου να προασπίσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι προφανές ότι η πανδημία και οι επιπτώσεις της δεν μας άφησαν να κάνουμε όλα αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε ακόμα και για τη Μεσσηνία. Είναι επίσης όμως προφανές ότι η Μεσσηνία άντεξε. Κρατήθηκε όρθια το 2020. Ήταν μια από τις περιοχές οι οποίες είχε τις λιγότερες επιπτώσεις σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ήταν και η περιοχή η οποία λειτουργήσε και υποδειγματικά στο επίπεδο της πανδημίας. Οι αναβαθμίσεις στο νοσοκομείο Καλαμάτας και στο συστήματος υγείας στο νομό μας, γενικώς στα κέντρα υγείας, αλλά και στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, ήταν αυτά τα οποία λειτουργήσαν και έδωσαν θετικά αποτελέσματα. Στο κομμάτι των υποδομών, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μείνει αρκετά όλοι πίσω. Πέραν την δρομολόγηση του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, που είμαστε στο τελικό στάδιο της επιλογής αναδόχου της διαδικασίας που θα πάρει λίγο χρόνο αυτή η διαδικασία όλη, όλα τα υπόλοιπα έργα τα οποία είχαμε προγραμματίσει και είχαμε σχεδιάσει
έχουν μείνει πίσω. Είναι όμως η ευκαιρία τώρα, το 2021, τελειώντας με αυτόν τον εφιάλτη που ζήσαμε, να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε τον προγραμματισμό στις ράγες που έχουμε σχεδιάσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να είστε βέβαιοι ότι σε κάθε διεκδίκηση θα είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ό,τι έχουμε σχεδιάσει και ό,τι έχουμε υποσχεθεί στον Μεσσηνιακό λαό. Εύχομαι το 2021 να είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά, αλλά εύχομαι βασικά όλοι μας ενωμένοι και με συνεργασία να μπορέσουμε να λύσουμε τα βασικά μας προβλήματα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Μια χρονιά με πολλούς συμβολισμούς ξεκινάει για το έθνος μας. Μία χρονιά όπου θα πρέπει η πατρίδα μας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, να προφροντίσει τα εθνικά ζητήματα, αλλά και κυρίαρχα το υγειονομικό πρόβλημα. Ελπίζουμε να είναι μία χρονιά όπου όλα θα λήξουν αίσια για την πατρίδα μας και όλοι μας θα μπορέσουμε να απολαύσουμε το αγαθό της υγείας και της ευημερίας. Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι υγεία, αισιοδοξία, ευημερία. Να είμαστε δυνατοί, να μπορούμε να προσφέρουμε αγάπη και εμείς μέσα από το θεσμικό μας ρόλο να είμαστε άξιοι να παράγουμε έργο για το καλό των συμπολιτών μας. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με ευτυχία, χαρά και πάνω απ' όλα υγεία που είναι τόσο σημαντική. Το 2021 είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για την πατρίδα μας, μιας και θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Και πιστεύω ότι θα τα γιορτάσουμε όλοι μαζί, όπως αξίζει στους ήρωες της Επανάστασης του 21, έχοντας ξεπεράσει το μεγάλο πρόβλημα αυτής της πανδημίας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. 2020 μας φέρνει την ελπίδα, μαζί με τον εμβολιασμό, ότι σύντομα θα μπορέσουμε να αγκαλιαστούμε και πάλι, να αγκαλιάσουμε τους φίλους και τους συγγενείς, να μπορέσουμε να σφίξουμε το χέρι μας, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να φάμε και να πιούμε. Και όσον αφορά για την επιχειρηματικότητα, πιστεύω ότι η ζημιά που έχει πάθει είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Όμως, επειδή ο Έλληνας είναι πάντα δημιουργικός και θετικός σαν επιχειρηματίας, πιστεύω ότι με γενναίες ενές ρευστότητας που η κυβέρνηση πιστεύω θα μας τις παρέχει, αλλά βασίζομαι και στη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν οι συμπολίτες μας. Όταν ανοίξουν τα μαγαζιά, θα πρέπει όλοι μαζί να προτιμήσουμε τα τοπικά μας μαγαζιά. Έτσι θα μπορέσουμε να γίνει ανάταξη της οικονομίας και πάλι να είμαστε όλοι μαζί. Χρόνια πολλά με υγεία.